Μάχη χωρίς σταματημό δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, που για ένατη ημέρα η πύρινη λέλαπα δεν λέει να κοπάσει, με τα εναέρια μέσα να δίνουν πολλές φορές ηρωική αλλά άνηση μάχη με τις φλόγες. Οι φλόγες απειλούν εδώ και λίγη ώρα το χωριό Λευκίμμη και εκεί βρίσκεται η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία. Ένας πόλεμος μήνα με την πύρινη λέλαπα είναι σε εξέλιξη. Είδαμε πριν από λίγη ώρα ότι εκενώθηκε το χωριό της Λευκίμης. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της εκένωσης από την αστυνομία. Είναι 200 κάτι κυρίως ηλικιωμένοι που πρέπει να απομακρυνθούν. Οι νεότεροι μένουν στην περιοχή έτσι ώστε μαζί με τους πυροσβέστες να δώσουν τη δική τους μάχη. Βλέπετε ότι η φωτιά έχει φτάσει στα 500-600 μέτρα από τα πρώτα σπίτια. Φυσούν βορειοανατολικοί άνεμοι. Ωστόσο το μέτωπο είναι πολύ απειλητικό, κυρίως από τη δεξιά πλευρά, όπου είναι πευκόφητη, και αυτό ανησυχεί τις αρχές. Ακόμη δεν έχουν πετάξει στην περιοχή εναέρια μέσα. Ανάλογη εκένωση να πούμε ότι γίνεται και στα Καστερά, όπου εκεί ένα άλλο μέτωπο από χθες έχει αναζωπήρωση και απειλεί τον οικισμό. Οι μάχες που δίνονται είναι μεγάλες και το στίχημα που δίνουν οι πυροσβέστες με τις τοπικές αρχές είναι να μπορέσουν να κατευνάσουν όλη αυτή την κατάσταση μέχρι τα μεσάνυχτα, διότι από αύριο μήνα αρχίζουν να φυσούν νότιοι άνεμοι και αν συνεχίσουν αυτές οι φωτιές, η κατάσταση και η καταστροφή θα είναι ανεξέλεκτη. Κάνουν έκκληση οι τοπικοί φορείς να στείλουν κι άλλα μέσα, και επίγειρες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Ήταν στην περιοχή ο Υπουργός, ο Βασίλης Οκικίγιας, ο οποίος από ό,τι είπε άμεσα θα φτάσουν εδώ δυνάμεις. Αύριο έρχεται υπουργικό κλιμάκιο και την ίδια ώρα όμως η κατάσταση συνεχίζει να παραμένει ανεξέλεκτη. Από τη μια οι κάτοικοι στο χωριά που έχουν πληγεί μετρούν τις πληγές τους και από την άλλη βλέπουν, όπως εδώ στη Λευκίμη, να απειλούνται για άλλη μια φορά τα σπίτια και οι περιουσίες τους. Εφιάλτης λοιπόν, Αναστασία, χωρίς τέλος στον Εύρο. Αυτή την ώρα λοιπόν απειλείται η Λευκίμη. Σε ευχαριστούμε πολύ.